Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται από χθες η 33χρονη Ρούλα Πισπυρίγκου, η οποία κατηγορείται για το θάνατο του παιδιού της στην Πάτρα. Η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του οφείλεται πιθανότατα σε ιατρικό λάθος, επιρρύπτοντας ευθύνη για τη θανατηφόρα ποσότητα και τα μήνυ στους γιατρούς που έκαναν ανάνυψη στο παιδί το μεσημέρι της 29ης Ιανουαρίου 2022, όπου δίκαιο κατέληξε. Ανακρίτρια και εισαγγελέα συναποφάσισαν μετά το τέλος της απολογητικής διαδικασίας χθες ότι η γυναίκα σε βάρος της οποίας εκδόθηκε την Τετάρτη ένταλμα σύλληψης είναι επικίνδυνη για την διάπραξη νέων αδικημάτων και πρέπει να κρατηθεί προσωρινά. Στα χέρια των εισαγγελέων της Αθήνας διαβιβάζονται παράλληλα οι φάκελοι για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, το Μάρτιο του 2021 και τον Ιούλιο του 2019, καθώς η προϊσταμένη εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας ζητά έρευνα για να ολοκληρωθεί ταχιστά η όλη διαδικασία και να χυθεί άπλετο φως και στις δύο αυτές υποθέσεις. Το μεσημέρι της Δευτέρας δόθηκε επίσης εντολή για την εκταφή της 69χρονης πιτωνικοκυράς του ζεύγους Δασκαλάκη Πισπυρίγκου. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τους βουλευτές του κόμματος Αμαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, Γιάννη Ραγκούση, Χρήστο Σπίρτζη, Σταύρο Αραχοβίτη, καθώς και τους βουλευτές του νομού. Στις επαφές του εκπρόσωποι φορέων, επαγγελματιών και πολιτών. Στο προφήτη Ηλία η συνάντησή του με παραγωγούς και το απόγευμα στο Αρκαλοχώρι με σεισμόπληκτους και το Σύλλογο Η Ελπίδα. Ακρίβεια, ενέργεια, πρωτογενής τομέας, καθυστερήσεις στην ανάκαμψη του Αρκαλοχωρίου, τα θέματα στην ατζέντα του κυρίου Τσίπρα, όπως είπε στον 984, ο συντονιστής της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κλαράκης. Είναι προφανές ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα τώρα είναι ένα σχέδιο έκτακτης ενίσχυσης της κοινωνίας και όχι τον καρτέλ, δήλωσε ο κύριος Τσίπρας από το Ηράκλειο, ζητώντας άμεσα εκλογές προκειμένου να υπάρξει μια λύση με προοδευτική κυβέρνηση και κοινωνικό πρόσημο. Η Ελλάδα ξεχρέωσε τις οφειλές της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκουράς. Τέλος εποχής για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως δανειστή της Ελλάδας. Η κυβέρνηση, αποπληρώνοντας πρόωρα και τις τελευταίες υποχρεώσεις της χώρας, κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοιξε το Μάρτιο του 2010. Μία εποχή την οποία οι Έλληνες δεν πρέπει και δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά. Σήμερα, παρά τη διεθνή αναταραχή, η εθνική οικονομία μένει σταθερά στο δρόμο της πρόοδου και δίπλα στον πολίτη. Το είπαμε, το κάνουμε, είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο λογαριασμό του στο Twitter για την αποπληρωμή των τελευταίων δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατεβάζει ρολαύριο Τετάρτη 6 Απριλίου δημόσιος και ιδιωτικός τομέας και στην Κρήτη, καθώς σωματεία και εργαζόμενοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγελθεί κατά της ακρίβειας της ανεργίας με κύριο αίτημα μισθούς αξιοπρέπειας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν τα εργατικά κέντρα, έχουν καταδικαστεί στην εξαθλίωση και ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Ανοιχτό κάλεσμα απίφθηναν η ΓΕΣΕΗ και η ΕΔΔΗ, ενώ δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στη λιμάνια. Στις 11 το πρωί της Τετάρτης η συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Στις 11 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ επίσης στην πλατεία Ελευθερίας προς όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους του Ηρακλείου, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και την νεολαία. Στους δρόμους από την άλλη σήμερα η ξεναγή σε όλη τη χώρα. Εξώδικο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ξεναγών στον Υπουργό Εργασίας και στο διοικητή του ΙΕΦΚΑ. Διότι παραμένει άλυτο εδώ και 3 χρόνια το ζήτημα της καταμέτρησης των ενσύμων τους. Δεν υπήρξε καμία πρόοδος προς την επίλυση του σημαντικού αυτού προβλήματος και για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας προκηρύσει πανελλαδική κινητοποίηση στις 5 του μηνά, αναφέρει μεταξύ άλλων στον 984 ο πρόεδρος της Κρήτων Πιπέρας. Για την ακρίβεια ασφαλώς δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, δήλωσε σε συνέντευξή του σήμερα σε μέσο της Αθήνας ο Υπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως με στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικών γίνεται κατανοητό ότι όταν έχει πληθωρισμό η Ισπανία 10%, το Βέλγιο 9%, η Γερμανία 8%, η Αμερική 8%, η Γαλλία 8%, το να έχει και η Ελλάδα 8% είναι αυτό που έχουν όλοι. Σύντομα κατά τον ίδιο και η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα. Επίσης, από το βήμα της
επιβολής. Έγινε και η προαναγγελία της επιβολής πλαφών στις αυξήσεις ενοικίων για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, με ειδική διάταξη θα οριστεί ανώτατο όριο 3% στις μεταβολές των ενοικίων επαγγελματικών μισθώσεων για ολόκληρο το 2022. Σε ισχύ εντός των ημερών το νέο πλαίσιο για την επιδότηση καυσίμων. Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σε περίπου 10 ημέρες. Συνάντηση για θέματα νησιωτικότητας, μεταφορικού ισοδύναμου, λιμενικών υποδομών είχαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για δήλωση των αποθεμάτων σε πρώτες ύλες αγαθών, όπως ανακοίνωσε ο ΙΠΑΤ Γιώργος Γιοργαντάς. Οι επιχειρηματίες πρέπει να δηλώσουν τις διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν σε συγκεκριμένα προϊόντα, κυρίως πρώτες ύλες, όπως για παράδειγμα σιτάρι, καλαμπόκι, άλευρα ή λιέλαιο. Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται έως και αύριο Τετάρτη 6 του μήνα και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά 5 ημέρες, όπως προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση. Σε αναθεώρηση των πλάνων για την παραγωγή των ορυχείων της προχωράει η ΔΕΗ. Διπλασιάζεται η επιδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Απρίλιο στο φυσικό αερίο. Δικαιούχοι, όπως ανακοινώθηκε, είναι όλοι και εκεί καταναλωτές που ανέρχονται σε 540.000 για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές ανεξάρτητα μεγέθους, κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζόμενων εκτός από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν βλέπει σύντομα συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως δήλωσε το πρωί ο ίδιος. Ίσως να μην γίνει και καθόλου, ενέφερε. Στο Κίεβο μεταβαίνουν αυτή την εβδομάδα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο. Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έλαβε πάνω από 7.000 αναφορές για ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην περιφέρεια του Κίεβου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει στεναρά την Ουκρανία και θα προχωρήσει επειγόντως σε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διεμήνυσε ο Ζωσέπ Μπορέλ. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από 40 Ρώσους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν εντός 5 ημερών τη χώρα. Απέλασε 30 Ρώσων διπλωματών ως persona non grata και από την Ιταλία. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Δημήτρη Μεντέντεφ, προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει με αυστηρότητα στις απελάσεις. Όλοι γνωρίζουν την ανταπόδοση. Θα είναι συμμετρική, και καταστροφική για τις διμερείς σχέσεις, όπως τόνισε μέσω Telegram. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και τη στήριξη προς το λαό της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο άνθρακας και το πετρέλαιο είναι μια πιθανότητα που θα συζητήσουμε, δήλωσε σήμερα και ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρούνο Λεμέρ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο ECOFIN που συνεδριάζει στο Λουξεμβουργό. Την άμεση συζήτηση των γεγονότων στην Μπούχα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζήτησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, αναφέροντας πως οι εικόνες και οι ψευδής, όπως τη χαρακτήρισε, εκδοχή των γεγονότων από την Ουκρανία δόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δυτικές χώρες. Σε νέα φάση εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τριμερή συνάντηση ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρο σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών σήμερα Τρίτη στην Αθήνα. Στο Κυπριακό, στην κατάσταση στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο επικεντρώθηκαν οι πλέον της μίας ώρας συνομιλίες παράλληλα του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομολογό του Ιωάννη Κασουλίδη στο πλαίσιο του συντονισμού μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Σε λίγες ημέρες ξεκινάει η ανάρτηση στο TaxisNet των νέων καθαριστικών του ΕΜΦΙΑ με στόχο την ίσπραξη 2,3 δις ευρώ. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 11 το πρωί της Πέμπτης για να προχωρήσουν σε όποιες διορθώσεις κρίνουν απαραίτητες για να πληρώσουν τον ΕΜΦΙΑ που τους αναλογεί και χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν το πρόστιμο των 100 ευρώ. Ανοιχτή μέχρι τις 15 Απριλίου θα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα του 6 Οικονομού 2021. Το άνοιγμα αφορά μόνο όλους όσους πολίτες ξεκίνησαν τη διαδικασία αλλά δεν προχώρησαν σε οριστική υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις σε εκκρεμότητα αφορούν σε μονοκατοικίες με μονομένα διαμερίσματα. 18 Απριλίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις πολυκατοικίες η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου.
Σε επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται ότι θα προβεί σήμερα Τρίτη το Υπουργείο Υγείας σχετικά και με την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Κατά πληροφορίες έχει κλειδώσει η απόφαση για ισχυρή σύσταση προς τους άνω των 60. Στα 18.425 τα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, με τα 1.325 εξ αυτών στην Κρήτη. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στον προαύλιο χώρο του Ιερού Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό. Την Κυριακή από τον Αιματοκρήτη επίσης η εθελοντική αιμοδοσία στην Βαϊονιά, ενώ εθελοντική αιμοδοσία για φοιτητές και σπουδαστές μία ημέρα πριν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο έθριο της Λότζια 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στις 10 Μαΐου κληρώνει για την τύχη του πρώην Πανανίου, καθώς για την ημέρα εκείνη ορίστηκε η υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού που προκήρυξε η Περιφέρεια Κρήτης. Υπογράφηκε χθες από τον Δήμαρχο Ηρακλείου η πρώτη από τις 10 συνολικά συμβάσεις για την ασφαλτόστρωση φθαρμένων δρόμων που βρίσκονται στο Δήμο Ηρακλείου με προϋπολογισμό 5.999.000 ευρώ. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης θα παρουσιαστεί το βυζαντινό ορατόριο Όγλικη Μουέρ το Σάββατο 9 Απριλίου στο Κινηματοθέατρο Αστόρια στις 8.30 το βράδυ. Δάσος που είχε αναγεννηθεί μετά τις φωνικές πυρκαγιές του 2007 καίγεται στην Ηλία από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ. Δυτικοί διπλωμάτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πολιτική που ακολουθεί η Κίνα να χωρίσει τα παιδιά που έχουν μολυνθεί από COVID-19 από τους γονείς τους την ώρα που αυξάνεται η αγανάκτηση των κατοίκων στη Σανγκάη. Η νέα έναρξη COVID-19 στη Βρετανία ανάγκασε αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και EasyJet, να ακυρώσουν εκατοντάδες πτήσεις τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκτοξεύθηκε ο αριθμός των ασθενών εργαζομένων. Η Αγγλία ήρε όλους τους περιορισμούς του κορονοϊού νωρίτερα φέτος, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση για αυτοαπομόνωση όταν κάποιος βρίσκεται θετικός στην COVID-19. Δύο σημειωματάρια του Κάρολου Δαρβίνου, τα οποία είχαν κλαπεί από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, επεστράφησαν μυστηριωδώς στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 22 χρόνια από την τελευταία φορά που κάποιος τα είχε δει. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν όταν ημιφορτηγός συγκρούστηκε με τρένο στη Νότια Ουγγαρία σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν κάποια από τα βαγόνια του. Ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε δρόμο του Αμβούργου. Φαίνεται πως πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Στην απόσυρση 5 ειδών σοκολάτας προχώρησε στη Γαλλία εισαγωγές εταιρεία μετά τον εντοπισμό 21 λοιμόξεων από το βακτήριο της σαλμονέλας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Κλήρωση χθες στον Κρουσόνα για το Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Η κλήρωση έβγαλε ντέρμπι ανάμεσα σε Αλμύρο και Πόρο, ενώ ο ΠΟΑ κληρώθηκε με τον Ανθεστίωνα. Βάσει προγράμματος, το ένα παιχνίδι θα διεξαχθεί την 5η, 14 του μήνα, στις 3 το μεσημέρι και το δεύτερο στις 6, προκειμένου να μπορέσει ο φιλαθλός κόσμος να παρακολουθήσει και τα δύο. Ώρα και την προημιτελική φάση του Champions League, με τους δύο αποψινούς αγώνες να φιλοξενούν τις ομάδες που διεκδικούν τα τελευταία χρόνια το πιο δυνατό πρωτάθλημα του κόσμου. Με σέντρα στις 10 η Μπενφίκα υποδέχεται τη Λίβερπουλ και η Manchester City περιμένει στην έδρα της την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ένας ακόμα αγώνας γιορτή για την πόλη του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Πρόκειται για αγώνα θεσμό που θα διεξαχθεί για ένα τη χρονιά με τη συμμετοχή αθλητών, αθλητριών και πολιτών κάθε ηλικίας. Ο λόγος για το Ράγκρις Ηρακλείου, στο οποίο αναμένεται να λάβουν μέρος 2.000 άτομα, με τις συμμετοχές να είναι σε εξέλιξη. Φέτος, εκτός από τον αγώνα 10 και 5 χιλιόμετρων, επιστρέφει και ο αγώνας των παιδιών. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις ισχυροί έως τους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης, στο στούντιο του σταθμού. Καλό μεσημέρι.